Αριστοτρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023, της στον πούκαρα του μικρόφωνο, να το δω, μπροστά σου. Μίλα κοντά στο μικρόφωνο. Θα μιλώ, θα μιλώ. Να μιλάς. Ναι. Και το θέμα μας σήμερα είναι πώς μεγαλώνουμε παιδιά με ασφαλή δεσμό. Μάλιστα. Ζούμε σε μια πολύ ανασφαλή εποχή που θέλουμε να μεγαλώσουμε τουλάχιστον τα παιδιά μας να, έχουν, να νιώθουν ασφαλείς για να μπορούν να πορευτούν έτσι όπως τα κάναμε, να μπορούν να πορευτούν όπως μπορούν. Όσον καλύτερα γίνεται, όσον καλύτερα γίνεται σε έναν τόσο πολύ μη ανθρώπινο κόσμο. Λοιπόν, είναι τα αυτά που είναι... Τα χαρακτηριστικά για να μεγαλώσει ένα παιδί με ασφάλεια είναι τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Αλλά μάλλον χρειάζεται να τα λέμε, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε τι είναι το φυσιολογικό και τι όχι. Λοιπόν, γονείς οι οποίοι να είναι ενσυνείδητοι, να θέλουν να είναι γονείς, να ξέρουν τι είναι, τι σημαίνει να είσαι γονιός, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, νομίζω από τα, πιο από τα δυσκολότερα έργα της ζωής κάποιου, να είναι εκεί παρόντες στα παιδιά τους, να δίνουν αγάπη, φροντίδα, να ικανοποιούν τις βασικές τους ανάγκες όσον αφορά όταν είναι βρεφάκια που έχουν πάρα πολλές βασικές ανάγκες, να βοηθούν στην αυτενέργεια και στην αυτονομία των παιδιών, που αυτό μπορεί να γίνει ήδη από τον πρώτο χρόνο. Δηλαδή πώς? Να εθαρρύνουμε το παιδί μας να περπατήσει, να εθαρρύνουμε το παιδί μας να πάει στην τουαλέτα, να εθαρρύνουμε το παιδί μας να παίξει με άλλα παιδάκια. Αλλά όχι να το σπρώξουμε να το κάνει πριν να είναι έτοιμο. Όχι, να το ενθαρρύνουμε. Γιατί ναι, δημιουργεί πρόβλημα το να προσπαθήσουμε προώρα και πριν να είναι το παιδί έτοιμο νευρολογικά να όχι, κόψει όχι, τα πανιά. Θα το ζωρίσουμε, αλλά να το ενθαρρύνουμε. Και να χαιρόμαστε που μεγαλώνει, να χαιρόμαστε που το βλέπουμε να θέλει να αυτονομηθεί, να του επιτρέπουμε να εκφράζεται, να του επιτρέπουμε να κλαίει, να γελάει, να θυμώνει, να έχει επαφή με τα συναισθήματα του, να μην έχουμε όλα αυτά τα στερεότυπα του, ειδικά στα αγόρια, δεν κλαίνε τα αγόρια, δεν αυτόν. Δεν τα βάζουμε κάτω και τα λοιπά. Είναι σεβαστό και είναι επιθυμητό και να θυμώσει και να κλάψει και να στεναχωρηθεί και να κάνει τα περίεργα του. Και το αντέχουμε. Και το αντέχουμε. Mm. Και το πιο σημαντικό, να το αντέχουμε. Να αντέχουμε τα παιδιά μας. Να αντέχουμε να είμαστε σε έναν κοινό χρήστο χώρο και να πέφτουν κάτω να χτυπιούνται. Να αντέχουμε να είναι ιδιότροπα, ιδιόρυθμα, να αντέχουμε στο σπίτι να κάνουν φασαρία, να αναστατώνουν τα πράγματα, να μην έχουμε την ησυχία μας. Ιδιαίτερα ως τα 3 με 4 έτη να αντέχουμε να τα τρέχουμε έξω πίσω και να μην τους δίνουμε με την πρώτη ευκαιρία το τάμπλετ για να κάθονται να μας αφήνουν ήσυχους. Το τάμπλετ θεωρείς ότι αποξενώνει το παιδί από το γονιό? Θεωρώ ότι η τεχνολογία είναι πολύ χρήσιμη και το τάμπλετ και τα παιχνίδια και όλα αυτά, αλλά πρέπει να γίνονται με μέτρο. Ένα μωρό, ας πούμε, 2 ετών, 2,5, 3, δεν έχει να κερδίσει πολλά πράγματα από το να του δώσεις να κοιτάει 2 ώρες τάμπλετ. Το να του το δώσεις 10 λεπτά να δει κάτι και να του το πάρεις, okay. Αλλά να το δώσεις 2 ώρες για να καθίσεις να μαγειρέψεις ήσυχα ή για να μιλήσεις με τις φίλες σου ή με τους φίλους σου ήσυχα, θεωρώ ότι κάνεις το εις βάρος του παιδιού σου το πράγμα. Είναι σεβαστό και είναι εγώ... Είναι σαν μία babysitter το τάμπλετ, η οποία όμως δεν είναι, που δεν είναι πρόσωπο όμως του τάμπλετ, είναι μηχάνημα. Ακριβώς. Και αποξενώνει ουσιαστικά το παιδί από την ανθρώπινη επαφή, δίνοντας την επαφή με την τεχνολογία, ναι, η οποία δεν μπορεί να υποκαταστήσει η επαφή με την τεχνολογία, την αυθεντική συναισθηματική εγκύτητα που έχει ο γονιός με το παιδί. Ακριβώς. Οπότε καλύτερα, γιατί είναι σεβαστό, και η μητέρα και ο πατέρας να θέλουν χρόνο μόνοι τους, να θέλουν να ηρεμήσουν, να θέλουν να ξεκουραστούν, να θέλουν να φάνε, να θέλουν να κάνουν πράγματα μόνοι τους, ή να ζητήσουν βοήθεια από τον κοινωνικό τους κύκλο, ή να πάρουν μια κοπέλα να τους προσέχει το παιδί για μια ώρα, να μπορέσουν να ξεκουραστούν και να επιστρέψουν πίσω στα γονεϊκά τους καθήκοντα. Το να τους δίνουμε το τάπλετ ή να τα βάζουμε να βλέπουν ταινίες με τις ώρες,
δεν βοηθάμε το παιδί εκείνη την ώρα, το κάνουμε να εξαρτηθεί από την τεχνολογία, από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, από τα κινούμενα σχέδια, από οπουδήποτε θέλετε, με αποτέλεσμα μετά να έχουμε και θυσμό στο διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, που είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας είχαμε άπειρα περιστατικά, στα εισαγωγικά του άπειρα, παιδιών, πάρα πολλά περιστατικά παιδιών, που δεν μπορούσαν να μάθουν με τον συμβατό τρόπο εκπαίδευσης, αρνούνταν να πάνε στο σχολείο, παρουσίαζαν σχολική άρνηση, παρουσίαζαν κοπάνες από το σχολείο, όταν άνοιξαν ενώ τα σχολεία, είχαν εξάρτηση από το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ξενυχτούσαν μέχρι τις πρωινές ώρες για να μιλούν με τα διάφορα κοινωνικά μέσα με τους φίλους τους, και επειδή ακριβώς αυτόν χτύπησε μερικά παιδιά και στα δύσκολα τους χρόνια, δηλαδή στη μετάβαση στο γυμνάσιο, στη μετάβαση στο λύκειο, στη δευτέρα, στην τρίτη λυκείου, μετά ήταν πολύ δύσκολο να επανέλθουν όταν μας έκανε τη χάρη να μας αφήσει ήσυχους ο κορονοϊός. Δηλαδή μιλάς τώρα και μέσω από τις παρατηρήσεις που έχεις κάνει ως σχολική εξελικτική ψυχολόγος. Ακριβώς. Άρα σημαντικό. Το έχεις δει και στην κλινική πράξη αυτό. Ναι. Ότι εδώ εμείς οι ενήλικες πολλές φορές εξαρτιόμαστε από τα μέσα. Δηλαδή, αν δεν λειτουργεί κάποιον κοινωνικό μας δίκτυο, πανικοβάλλομαστε. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δεν μπορούμε να στείλουμε μήνυμα, δεν μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Λοιπόν, σκέψου που είμαστε, που είναι αναπτυγμένος ο εγκέφαλός μας, που έχουμε προμετωπιούς φλοιούς που λειτουργούν, που έχουμε τέλος πάντων, που έχουμε οριμάσει, που ξέρουμε να μαζεύουμε τον εαυτό μας, που ξέρουμε να τα βάζουμε με τη ματέωση μας, που ξέρουμε να διαχειριζόμαστε γνωστικά. Είπες μια λέξη κλειδί. Διαχείριση ματέωσης, αυτορύθμιση και self-soothing στα αγγλικά. Στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού, που έχουμε στόχο να του δώσουμε έναν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, πώς διδάσκουμε σε αυτόν τον παιδί την αυτορύθμιση? Μέσω του καθρεφτίσματος, μέσω της παροχής ενός ασφαλούς πλαισίου, που να είναι αυτόν η κανονικότητα του? Καταρχήν μέσα από την, με τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή, όταν εμείς έχουμε κάποιο θέμα, μας παρακολουθούν τα παιδιά μας. Ξέρουν πώς θα δράσουμε. Ακριβώς. Είμαστε πρότυπα για τα παιδιά μας. Ξέρουν πώς μαζεύουμε, ας πούμε, τα λόγια μας, ξέρουν πώς θυμώνουμε, ξέρουν πώς θα το διαχειριστούμε. Μπορούμε, για παράδειγμα, να σου πω ένα, συγγνώμη μου σε διακόπτω, ένα παράδειγμα έτσι απλοϊκό. Είμαι μαζί με τα παιδιά, είμαι εγώ μητέρα, είμαι πατέρας, είμαι μαζί με τα παιδιά και εκείνη τη στιγμή λαμβάνω ένα νέο. Mm-hmm. Ένα νέο που με έχει εξοργήσει ή με έχει στενοχωρήσει πολύ. Είναι ωφέλιμο, χρήσιμο και επικοδομητικό να πω στο παιδί, αυτήν τη στιγμή άκουσα κάτι που με αναστάτωσε και θέλω να πάρω λίγο χρόνο να το επεξεργαστώ, για παράδειγμα να πάω να περπατήσω μόνη μου μέσα στην αυλή, ή να μείνεις εδώ με τον άλλο γονιό και να πάω να κάνω μια βόλτα έξω, να σκεφτώ, να περπατήσω και να σκεφτώ, να διαχειριστώ τα συναισθήματα μου και να επανέλθω? Αυτό είναι χρήσιμο? Φυσικά και είναι χρήσιμο. Και να ζητάμε χρόνο και να ζητάμε να μείνουμε μόνοι μας και να ζητάμε γενικότερα ηρεμία και ησυχία, και να δείξουμε και στο παιδί μας ότι αυτός είναι ένας προτιμότερος τρόπος από το να σπάζουμε πιάτα, από το να τσιρίζουμε, από το να φωνάζουμε ή από το να καταρρεύσουμε. Να χρησιμοποιούμε το παιδί ως ένα μέσο ρύθμισης των συναισθημάτων μας. Να, και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί πολλοί γονείς, ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι και ανίκανοι για γονείς, όταν αναστατωθούν από κάτι, είτε λυπηθούν, είτε φοβηθούν, είτε θυμώσουν, το βγάζουν αυτό πάνω στο παιδί. Το προβάλλουν πάνω στο παιδί. Βάζουν τις φωνές στο παιδί χωρίς λόγο. Θεωρούν ότι φταίει το παιδί, ενώ βρίσκουν μια αφορμή από μια φυσιολογική αναταξία που μπορεί να κάνει ένα παιδί, μια ζωηρότητα, μια ζωηράδα που μπορεί να έχει ένα παιδί στην ηλικία του, και δεν λένε στο παιδί, ξέρεις, εγώ έχω κάτι άλλο που με απασχολεί και δεν μου φταίει εσύ. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε τελείοι, δεν είμαστε ιδανικοί. Πες ότι έκαναμε τη χαζομάρα, έκαναμε το κακό, έκαναμε τη βλακεία,
ήμασταν στενοχωρημένοι για κάποιον άλλο λόγο και ξεσπάσαμε πάνω στο παιδί. Είναι χρήσιμο μετά να απολογηθούμε και να εξηγήσουμε? Φυσικά. Είναι πολύ χρήσιμο να έρθουμε σε δεύτερον πλάνο και να πούμε στο παιδί, ξέρεις, εκείνη τη στιγμή ήμουν εκτός εαυτού, δεν αντέδρασα σωστά, θέλω να με συγχωρείς, έκανα λάθος. Δεν έφταιγες εσύ. Δεν έφταιγες εσύ. Είχα μια στενοχώρια από τη δουλειά μου και αντί να πάρω το χρόνο μου να δω τι θα κάνω με εκείνη τη στενοχώρια, δεν πήρα το χρόνο μου. Έμεινα στον ίδιο χώρο με σένα και τα έβγαλα πάνω σου. Και δεν φταίσαι εσύ που εγώ νευρίασα πριν. Είναι άλλοι λόγοι. Δεν φταίσαι εσύ. Σωστό. Αυτό. Εντάξει. Γιατί σίγουρα αρεστονίκη και εσύ το έχεις κάνει και εγώ το έχω κάνει και όλοι οι γονείς το κάνουμε. Να μην μπορούμε πάντα να μαζέψουμε τη συμπεριφορά μας πρωτού αυτή εκδηλωθεί. Εννοείται. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο, έχουμε κάνει όλοι λάθη. Και αν θέλεις από τα λάθη μας, είναι καλό να μαθαίνουμε. Ναι, όμως μιλάω για το ότι επειδή ξέρω ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούν γονείς που έχουν παιδάκια μικρά, που έχουν στην εφηβεία κλπ. Οι οποίοι μπορεί να πούν, τι είπε να πούμε η Θεκλά και Αριστονίκη, τώρα εγώ δεν είμαι καλός γονιός, γιατί με γενικές φορές ξεσπώ και δεν το μαζεύω. Είναι πολύ σημαντικό και να το διορθώνουμε εκ των υστέρων και να καθρεφτίζουμε στα παιδιά τη μεταμέλεια. Το πιο σημαντικό είναι να το διορθώνουμε εκ των υστέρων. Γιατί μαθαίνουμε στα παιδιά μας μια υπέροχη τεχνική του να έρχονται και να παίρνουν το βάρος της ευθύνης τους όταν κάνουν ένα λάθος και να δείχνουν στον άλλον ότι είσαι σημαντικός για μένα και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή αναγνώρισα το λάθος μου, έρχομαι και το δηλώνω ότι έκανα λάθος. Και σε εξαλαφρώνω από το βάρος. Από τις ενοχές που ένιωθες για κάτι που δεν έφταιγες. Γιατί οι ενοχές για πράγματα που δεν φταίμεν είναι δυσβάσταχτες. Δεν έχουν λογική. Και το παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ο γονιός προβάλλει πάνω του κάτι το οποίο έρχεται απαλλού. Είναι το παράδειγμα του Φρόιτ που έλεγε ότι πάει ο πατέρας στη δουλειά του, θυμώνει το αφεντικό. Πάει σπίτι, τώρα μιλούμε πριν 120 χρόνια. Πάει σπίτι ο πατέρας, τα βγάζει στη μητέρα, η μητέρα τα βγάζει στο παιδί, το παιδί γλωτσάει τη γάτα. Είναι η μεταβίβαση συναισθημάτων, το κλασικό παράδειγμα του Φρίδικο. Το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει αυτή τη μεταβίβαση. Του λες, φταίς, νιώθει ότι φταίει. Είσαι αυθεντία για το παιδί. Ένα πρέπει να έρθει εκ των υστέρων να το διορθώσει αυτό το πράγμα. Και να πεις δεν είσαι εσύ που φταίς που εγώ είμαι αναστατωμένος. Γιατί σίγουρα δεν φταίνε τα παιδιά μας όταν είμαστε αναστατωμένοι. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ένα παιδί για να μας αναστατώσει. Είναι μέσα στα πλαίσια του γονικού μας ρόλου το να έχει ζωηράδαν το παιδί, το να έχει ανάγκες, το να ρωτάει γιατί. Ακριβώς. Οπότε είμαστε γονείς οι οποίοι σκύπτουμε πάνω από το παιδί μας σε κάθε φάση της ζωής του, που κάθε φάση είναι διαφορετική, κάθε φάση το παιδί έχει διαφορετικές έτσι, ανάγκες και ανάλογα και με την ιδιοσυγκρασία του, γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο και την προσωπικότητα του, προσπαθούμε να το βοηθήσουμε όσο γίνεται. Είμαστε παρόντες και αφιερώνουμε χρόνο για το παιδί μας μέχρι να αισθανθούμε ότι είναι έτοιμο τώρα και μπορούμε να το αφήσουμε να κάνει τις επιλογές του. Είναι όριμο και έτοιμο να κάνει τις επιλογές του. Και παίρνω την ευκαιρία να σας πω ότι είναι εξαιρετικά σοβαρή η δουλειά το να είσαι γονιός. Είναι πολύ επώδυνη, πολύ επίπονη και δεν είναι ανάγκη να επιβάλλουμε σε ανθρώπους που είναι είτε παιδιά μας, είτε συγγενείς μας, είτε φίλοι μας, πότε θα κάνεις παιδιά, να κάνεις παιδιά, πότε θα γίνεις μάνα. Είναι πολύ σοβαρή ευθύνη και δεν είναι ανάγκη να φορτωθούν όλοι οι άνθρωποι αυτή την ευθύνη. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς σεβόμαστε τα παιδιά και γιατί ακριβώς θέλουμε για όλα τα παιδιά να μεγαλώσουν σε ένα... Εννοείται ότι είναι ουτοπικό αυτό που θέλουμε, με βάση τα δεδομένα της κοινωνίας σήμερα, αλλά θα ήταν τέλειο, ιδανικό, όλα τα παιδιά να μεγάλουν με έναν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε. Θα πούμε την επόμενη, Αριστοτρίτη.